Είναι συχνά φαινόμενα αυτά, λόγω του ότι έχουν χτυπηθεί οι εργασιακές σχέσεις, ωράρια, δουλειά από το πρωί με το βράδυ, χωρίς μέτρα ασφάλειας, υποστελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας και άλλων ελεκτικών μηχανισμών. Αυτό είναι που δημιουργεί και η ασυνδοσία της εργοδοσίας. Εννοείται, αυτό είναι που δημιουργεί τα εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα. Δυστυχώς σήμερα στην πόλη μας ένας 37χρονος εργάτης νεκρός, θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και καλούμε με αφορμή και το συγκεκριμένο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα τώρα να γίνουν προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις αρμόδιες ηλεκτρικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση των εργοτάξεων. Θεωρούμε πως έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση που ευθύνεται πίσω από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.